Έτσι. Τώρα, ο Μανώλης χειρουργήθηκε από κορυφαίους γιατρούς και θα θέλαμε να μας πείτε πώς πάει η πορεία της υγείας του. Ο Μανώλης, για να το πάρουμε και χρονικά, τι έχει γίνει με τον Μανώλη Κονταρό, μετά το ατυχές συμβάν αυτό της Κυριακής, με το που βρέθηκε στα χέρια αυτών των γιατρών που αναφέρατε πριν, εστιάσαμε την προσοχή σε δύο βασικά σημεία που έπρεπε οι γιατροί να επέμβουν όσο το συντομότερο. Το πρώτο ήταν η καρδιά, που οποία ημεραγούσε κεντρική αιτηρία και έγινε με επιτυχία το πρώτο πολύωρο χειρουργείο, την Κυριακή αμέσως, και αποκαταστήσαν τα πάντα, ό,τι πρόβλημα υπήρχε μέσα στην καρδιά. Μάλιστα. Λέω με, το με τονίζω επιτυχία. Αυτό με έμφαση, με επιτυχία, και ξέφυγε το κάθε κίνδυνο για τη ζωή του. Ωραία. Και μετά αυτό δηλαδή από την Κυριακή το βράδυ το γνωρίζαμε. Και μετά είχαμε την επέμβαση εχθές στη μέση. Μετά είχαμε εξίσου ένα σοβαρό σημείο που θα έπρεπε να δώσουν προσοχή, είναι στη μέση, μοντελική στήλη. Είχε κάποια κατάγματα, έγινε μια πολύ ωραία πάλι επέμβαση χθες. Και αυτή με επιτυχία. Με επιτυχία, αυτό είναι το ευχάριστο. Όπως λένε τουλάχιστον και οι γιατροί, έτσι μας ενημερώνουν. Ναι, ωραία. Και να πούμε... ξεφύγει, να το ξαναπώ, τον κίνδυνο για τη ζωή του. Απλά προσπαθούμε τώρα και ενημερωνόμαστε κάθε ώρα. Ναι. Γιατί είναι από δύο χειρουργία και ο οργανισμός δεν μπορεί ακριβώς να δείξει το πώς έχει αντιδράσει. Ναι, ναι. Να δούμε πώς αποκαταστήσουμε την ποιότητα ζωής του Μανώλη. Μάλιστα. Ακριβώς γιατί το πρόβλημα αυτό είναι στη μέση όπου χειρουργήθηκε. Ναι, ναι. Κύριε, καταλαβαίνουμε όλοι. Και ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι. Μηνύματα, επειδή ο Μανώλης ο Κονταρός, ο οργανισμός του αποδείχνει για μια φορά ακόμα ότι είναι αντιδρά άμεσα και είναι δυνατός. Έτσι ακριβώς. Και αντιδρά παραπάνω από καλά. Άρα. Δίνει ο οργανισμός του μόνο θετικά στοιχεία. Μια πολύ δύσκολη επέμβαση στη μέση λοιπόν από δύο κορυφαίους γιατρούς. Νομίζω ήταν ο κύριος Βαλαβάνης. Ναι. Ο ορθοπαιδικός που χειρούργησε και το Μακεδόνα. Ναι. Όταν είχε το ατύχημα με το αεροπλάνο. Σωστά. Ναι. Ναι. Σωστά, και, ναι. Και ο αγγειοχειρουργός, ο κύριος Νομικός. Ναι, και ο Νομικός. Ο δύο κορυφαίοι γιατροί χειρούργησαν. Και τους δύο. Ορίστε. Είχα την τιμή να τους γνωρίσω και τους δύο και να μιλήσω προσωπικά και με τους δύο. Και να λέμε ότι υπάρχουν και καλοί γιατροί Έλληνες, έτσι. Ναι. Να το λέμε. Και να λέμε και τα θετικά. Ανθρωπιά, πάνω απ' όλα. Και με ανθρωπιά και με ικανότητες εφάμιλες των συναδέλφων του στο εξωτερικό, στους οποίους καταφεύγουμε για να κάνουμε μια λεπτή εγχείρηση. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Τα μηνύματα πάντως που μας δίνουν είναι μόνο θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αβγενάκη. Είμαστε καλά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο. Βεβαίως. Γιατί ο κόσμος για μια φορά ακόμα δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο παρόλα τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν γύρω μας. Έτσι, όλο τον κόσμο και απόλυτη Ήπειρο. Το λέω έτσι κυριολεκτικά. Διότι τα τηλέφωνα έχουν έρθει από όλο τον κόσμο. Έχουν έρθει τηλέφωνα από όλο τον κόσμο, είναι λογικά. Είναι λογικό για ένα λεβέντη όπως είναι ο Μανώλης ο Κονταρός και γιατί ακριβώς συνέβη όπως συνέβη σε μια πολύ κακή και άτυχη στιγμή για εκείνον αυτό. Κρατάμε τα θετικά. Σας ευχαριστούμε. Καλά, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Προσοχή στον κόσμο, στους δρόμους, στις στράτες που λέμε εμείς στην Κρήτη. Και να έχουμε την υγειά μας, μόνο άλλο δράμα. Να είστε καλά, κύριε Αβγενάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.